καλή σας μέρα. Είναι εφικτό να γνωρίζουμε ότι κάθε υπεραγορά έχει τις δικές της προσφορές κλπ. Αλλά να καθοριστεί μεταξύ του Υπουργείου, εσάς, αλλά βεβαίως και των προμηθευτών, μια ομάδα προϊόντων μπορεί να μην είναι 50-51 όπως στην Ελλάδα, μπορεί να είναι λιγότερα. Άρα να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι γάλα, κρέας χοιρινό, κιμάς κλπ. Μπορεί να τον βρει σε χαμηλότερη τιμή. Καταρχήν να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου είμαστε ανοιχτοί, κυρία Σάβα, σε οτιδήποτε αποσκοπεί στην ανακούφιση του καταναλωτή και πόσο μάλλον τη δεδομένη στιγμή με την ακρίβεια που βιώνουμε όλοι μας. Στην Ελλάδα έγινε το μέτρο, τέθηκε σε ισχύ από την περασμένη Τετάρτη, 2 του μηνός, και ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα, γιατί είναι εβδομάδα με εβδομάδα που θα πηγαίνει το μέτρο, την ερχόμενη Τρίτη, 8 του μηνός. Συνεπώς θα έχουμε και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της Ελλάδας, για να μπορούμε να έχουμε και ένα μέτρο, εφόσον έγινε στην Ελλάδα, γιατί να μην μπορεί να γίνει και στην Κύπρο. Και αν πραγματικά βοηθά στο τέλος της ημέρας τους καταναλωτές και κυρίως τους ευάλωτους καταναλωτές. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, είναι να δούμε, βεβαίως βλέπουμε και τα σχόλια, δεν ξέρω τι είμαστε στην Ελλάδα, το πώς λειτουργεί, αν πρέπει να γνωρίζουν και ποσότητα πριν, να ξέρουν ότι είναι και καλύτερη η διαδικασία, η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει σήμερα, αν δεν έγινε ήδη, μια τηλεδιάσκεψη του Διευθυντή της Υπηρεσίας Καταναλωτή με κάποιον, δεν ξέρω, από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας, για να δούνε ακριβώς να μετρήσουν υπέρ, κατά κλπ. Και πώς εδώ στην χώρα μας μπορεί να γίνει. Σας έχει γίνει κάποια επίσημη νήξη, κάποια συζήτηση, θα σας καλέσουν όλους μαζί? Θα μας καλέσουν, κυρία Σάβα. Είχα χτες μια τηλεφωνική συνομιλία με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Προστασία Καταναλωτής, τον κύριο Καραγιώργη. Μου επιβεβαίωσε ότι όντως σήμερα θα είχε μια τηλεδιάσκεψη με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Του εισηγήθηκα, εφόσον έχει αυτοί έχουν την πρόθεση να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδα, καλό είναι σαν υπηρεσία να μας καλέσει όλους γύρω από το τραπέζι για να το συζητήσουμε το θέμα, όχι μόνο τις αλυσίδες των υπεραγορών, αλλά και τους προμηθευτές, γιατί εμείς είμαστε ο τελικός κρίκος προτού φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή, αλλά είμαστε οι λιανέμποροι, χρειάζονται σε αυτή τη συζήτηση να συμμετέχουν και ενεργά οι προμηθευτές των προϊόντων, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας και να δώσουμε κάποια νότα ανακούφισης, μια ανάσα θα έλεγα, για τα νοικοκυριά. Και αυτό πώς θα μπορούσε να δοκιμήσει, κύριε Αντωνίου, υπό την έννοια ότι προμηθευτές εσείς σε συνεργασία με το Υπουργείο, δεν ξέρω, το Υπουργείο ουσιαστικά θα έχει το ρόλο του να διευθετεί κλπ. Και να καθορίζει προϊόντα. Γιατί να μειώσουν, θα βάλουν κάπου αλλού αυξήσεις? Πώς δηλαδή μέσα σε αυτή την κρίση θα είναι εφικτό? Ιδάλλως, αν δεν χρειαζόταν να αυξήσουν τιμές, δεν θα το έκανα. Κυρία Σάβα, έχουν εκδοθεί και από τη Στατιστική Υπηρεσία οι δείχτες με τον πληθωρισμό, που αν δείτε στην κατηγορία τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, δηλαδή είναι κατηγορία των υπεραγορών, είχαμε και τον Οκτώβρη σε σχέση με τον Σεπτέμβρη μία μεταβολή θετικού προσήμου του 2,5%. Εάν συγκρίνουμε τώρα τον Οκτώβρη το φετινό σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, η μεταβολή είναι στο 13%. Άρα αντιλαμβάνεστε, οι αυξήσεις συνεχίζονται και τα αιτήματα που λαμβάνουμε από τους προμηθευτές δεν είναι τα πιο αισιόδοξα. Υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει το άγνωστο. Υπήρχε πριν δύο μέρες το θέμα με τα σιτηρά, που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας είτε εισάγουμε σιτηρά είτε όχι από την Ουκρανία, και εκείνοι που εισήγαγαν οι χώρες από την Ουκρανία θα αποταθούν σε κάποιες νέες αγορές. Άρα, συνεπώς, θα αυξηθεί η ζήτηση και θα εκτοξευτεί και η τιμή του προϊόντος. Και στο τέλος της ημέρας, με τη Ρωσία είναι μπες γυβίας από τη συμφωνία, αλλάζει και γίνονται και οι ανατιμήσεις. Και αυτό φτάνει μέχρι και τα αυγά, μαθαίναμε προχθές. Ακριβώς. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα τα αυγά. Η αλήθεια, το ψάξαμε λίγο το θέμα με τα αυγά. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί με τους προμηθευτές.
Δεν είναι όλοι οι προμηθευτές, κυρία Σάβα, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Κάποιοι πιο μεγάλοι, κάποιοι πιο μικρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη καθολική στην αγορά, δηλαδή να βγει κάποιος και να μην βρει αυγά στην αγορά. Όμως κάποιοι προμηθευτές, η αλήθεια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνηθισμένες ποσότητες, στις συνηθισμένες παραγγελίες που υποβάλλουν υπεραγορές. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Και αντιλαμβάνεστε, ένεκα και της χριστουγεννιάτικης περίοδου που πιθανόν υπάρχει μια αυξητική τάση γενικά στις αγορές, εάν χρειαστεί και ως υπεραγορές να εισάγουμε και έτοιμα αυγά, θα το πράξουμε για να μην δημιουργηθεί καμία ανησυχία, αναστάτωση στην αγορά με τους καταναλωτές. Όταν λέτε έτοιμα αυγά και Αντωνίου, εννοείται εισαγόμενα. Εισαγόμενα, χωρίς βέβαια, την κότα, έτσι. Βέβαια, βέβαια, εισαγόμενα, λοιπόν, έτοιμα. Κύριε Αντωνίου, είναι κάποια άλλα έτσι, προϊόντα που διαπιστώνετε? Θέλω να δω και λίγο την επάρκεια επισυνόλου τώρα, που είναι έλλειψη ή λόγω ακριβώς της έλλειψης υπάρχει και αύξηση σημαντική στην τιμή τους. Κυρίως τα εισαγόμενα αυτά. Ναι. Κυρία Σάβα, η μεγάλη πλειοψηφία είναι εισαγόμενα προϊόντα. Καθολική έλλειψη δεν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά κάποιος καταναλωτής σίγουρα μπορεί να βρει την εναλλακτική επιλογή. Απλώς κάτι που προανάφερα και πιο παλιά μαζί σας είναι ότι άλλαξαν για τα καλά οι συμπεριφορές των καταναλωτών, είναι πολύ ψαγμένοι, έχουν διαφοροποιήσει τις καταναλωτικές συνήθειες, προϊόντα που είχαν αισθητή αύξηση μειώθηκε η κατανάλωση και ο κόσμος εστιάζεται κυρίως στις προσφορές και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που έχουν σχεδόν όλες οι υπεραγορές, είτε μικρές, είτε μεσαίου, είτε μεγάλου τύπου. Αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται εδώ, για παράδειγμα χαρτί υγείας κλπ. Είναι και αυτά εισαγόμενα? Αρκετά παράγονται και εδώ. Ναι. Αν υπάρχουν παραγωγικές μονάδες στον τόπο μας, κυπριακές βιομηχανίες, πρωτίστως θέλουμε να ενισχύσουμε την κυπριακή παραγωγή. Μάλιστα. Και είναι μια κατάσταση win-win situation. Υπάρχουν όμως και βιομηχανίες που δεν μπορούμε να τις βρούμε στην Κύπρο, αποτινόμαστε στο εξωτερικό, κυρίως θα έλεγα στην Ελλάδα, το οποίο παρασκευάζει προϊόν με την ετικέτα, την επωνυμία της υπεραγοράς. Ναι. Έχουν απήχηση, κυρία Σάβα, αυτά τα προϊόντα, έχουν μεγάλη δυναμική τους τελευταίους 7-8 μήνες, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και από τα προϊόντα που έχω δει στην Ελλάδα, αυτά δηλαδή που συνθέτουν αυτή τη βδομάδα το καλάθι της νοικοκυράς, αρκετά από αυτά τα 51 προϊόντα που δόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι σε πιο φτηνή τιμή και είναι αρκετά καλής ποιότητας.